φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εύχομαι σε όλους και όλες χρόνια πολλά και καλά, καλή χρονιά με δύναμη και υγεία. Σας καλωσορίζουμε σε αυτή την εκδήλωση και δεν σας κρύβω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που για μια ακόμα συνεχή χρονιά βρισκόμαστε μαζί σε αυτή την ωραία εκδήλωση που διοργανώνει το τμήμα για τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας της Γενικής Επιτροπής του Κόμματός μας. Γνωρίζετε πως το ενδιαφέρον του ΚΚΕ για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, αλλά και τους φαντάρους, τους στρατευμένους νέους μας, είναι δεδομένο. Το αποδεικνύουν πρώτα απ' όλα οι εκατοντάδες των ερωτήσεων από τους βουλευτές μας προς την κυβέρνηση, τα υπουργεία, για ζητήματα που σας αφορούν, αλλά και οι επισκέψεις μας σε μονάδες των ενόπλων δυνάμεων, στα σύνορα, σε υπηρεσίες των σωμάτων ασφαλείας, στην πυροσβεστική, παντού, όπως και οι δεκάδες συναντήσεις με τα διοικητικά συμβούλια και τους εκπροσώπους συνδικαλιστικών φορέων, μονίμων, απόστρατων, αλλά και του πολιτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας, της πυροσβεστικής. Το ΚΚΕ με συνεχείς παρεμβάσεις στηρίζει τις δίκαιες διεκδικήσεις του προσωπικού που αφορούν την υπηρεσία τους, αλλά και τη ζωή των ίδιων και των οικογενειών τους. Στηρίζει τα αιτήματα που εκφράζει η Πανελλαδική Ομοσπονδία, η ΠΟΕΣ και οι ενώσεις μέλης. Καθημερινά όμως αποδεικνύεται ότι οι ανάγκες των κατώτερων αξιωματικών, των υπαξιωματικών, των γυναικών και των φανάρων δεν συμβαδίζουν με τα επικίνδυνα για τους ίδιους και για τη χώρα μας σχέδια των κυβερνήσεων. Για παράδειγμα, ήδη συζητήθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε τελικά με 4 χρόνια καθυστέρηση. Επί 4 χρόνια παρέπεμπε σε αυτό τις υποσχέσεις της, αλλά και τις ίδιες τις προσδοκίες των στελεχών, με βάση τις οποίες διαμόρφωσε τελικά μόνο τον τίτλο του νομοσχεδίου. Το ονομάτισε μέρημνα υπέρ του προσωπικού κλπ. Κλπ. Αλλά το περιεχόμενο του στην πραγματικότητα καμιά σχέση έχει ούτε με τον τίτλο, ούτε φυσικά και με τις δίκαιες διεκδικήσεις σας. Στο νομοσχέδιο κυριαρχούν κυρίως οι διατάξεις σχετικά με τη λεγόμενη εθνοφυλακή, που το ΚΚΕ την καταψήφισε συνολικά και τη δημιουργία της και τη λειτουργία της από τα πρώτα μάλιστα χρόνια. Καμιά συζήτηση δεν υπάρχει στο νέο νομοσχέδιο να αυξηθεί η οικονομική ενίσχυση των νέων στρατευμένων. Καμιά συζήτηση για την αυτονόητα αναγκαία αναγνώριση της στρατιωτικής στοιχείας ως συντάξιμης περιόδου χωρίς εξαγορά, όπως και πάρα πολλά άλλα. Πρακτικά δίνει συνέχεια στην οικονομική αιμορραγία χιλιάδων ευρώ που κοστίζει υποχρέωση στράτευσης για κάθε οικογένεια φαντάρου. Και όλα αυτά ενώ η ακρίβεια σήμερα σπάει κόκαλα. Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Ανάπτυξης πάει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και να δείξει ότι το καλάθι καφαμάς λειτουργεί. Ενώ η κυβέρνηση με τα διάφορα ΠΑΣ, σίγουρα δηλαδή στην ουσία, προσπαθεί να πείσει ότι παίρνει και μέτρα ανακούφισης. Πρέπει όμως να υπογραμμίσουμε ότι από τη δύσκολη αυτή κατάσταση που περνάει ο λαός, κάποιοι θησαυρίζουν, όπως είναι οι μεγάλοι επιχειρηματίες των σούπερ μάρκετ που βλέπουν τα κέρδη τους να εκτοξεύονται. Τα άλλα κόμματα τα ρίχνουν όλα στον πόλεμο στην Ουκρανία, αποσιωπώντας ότι η ακρίβεια είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα. Ο ίδιος ο πόλεμος και η συμμετοχή της χώρας μας σε αυτόν αναμφίβολα οξύνει το πρόβλημα της ακρίβειας για τα στελέχη των σωμάτων μαζί με όλου του λαού, αφού και αυτή είναι αναπόσπαστο τμήμα. Δυστυχώς όμως δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Από την έναρξη του πολέμου, 1 χρόνο τώρα, διαπιστώνουμε μια όλο και βαθύτερη συμμετοχή
και εμπλοκή της Ελλάδας ευρύτερα και των ενόπλων δυνάμεων ειδικότερα στον υπεριαλιστικό πόλεμο, ανάμεσα στο ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Ουκρανία με τη Ρωσία. Μετά την εφαρμογή κυρώσεων και την αποστολή πολεμικού εξοπλισμού και πυρωματικών, ακολούθησε η μεταφορά των πρώτων EMP-1. Το κακό διπλό, αφενός άμεση εμπλοκή στον πόλεμο με τον κίνδυνο αντιπίνων σε βάρος της χώρας να βουλώνει, και αφετέρου όλα αυτά αποσύρθηκαν από τη φύλαξη των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Ακολούθησαν δημοσιεύματα για συζητήσεις γύρω από την αποστολή και του αντιεροπορικού πυραυλικού συστήματος S-300, ενώ ήδη συζητιέται έντονα η αποστολή και αρμάτων μάχης, λέω πάνω. Δεν φτάνει δηλαδή το αδυνάτισμα της άμυνας των νησιών, προετοιμάζεται ακόμα και εκείνο του Εύρου, ρίχνοντας παράλληλα λάδι στη φωτιά του πολέμου που από ό,τι φαίνεται τελειεύει. Το Κίεβο ήδη εμφανίζει νέες απαιτήσεις για παρακόλληση δυτικών μαχητικών αεροσκαφών, πυράβλων με μεγάλο ενεργές που φτάνει ως το Ρώσικο έδαφος όπως και πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων. Πρόκειται για εξοπλισμούς που αν παραδοθούν αυξάνεται κατακόρυφα η πιθανότητα μιας άμεσης σύγκρουσης ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Τόσο η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και αυτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, έχουν προωθήσει κάθε μια ένα βήμα παραπέρα την εμπλοκή αυτή και τη δράση των ενόπλων δυνάμεων στα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα από συμφωνίες με κράτη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ισραήλ, η Γαλλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετατρέπουν όλη τη χώρα μας και τις υποδομές της σε ένα απέραντο δικτύο πολέμου του ΝΑΤΟ των Αμερικάνων με δεκάδες αποστολές στρατιωτικού υλικού και προσωπικού εκτός συνόρων και πολεμικές επιχειρήσεις με σκοπό την υποστήριξη των επεμβάσεων των υπεριαλιστών σε όλο τον κόσμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ακόμα και τις 18 υπάρχουσες σήμερα αποστολές, στρατιωτικές και πολιτικές, που έχει αναπτύξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλο τον κόσμο με ελληνική συμμετοχή. Θα δούμε αν και τι ετοιμάζει για την περίπτωση της Ουκρανίας. Για το ΚΚΕ, όπως και για κάθε λαϊκό άνθρωπο και πατριώτη, οι ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν καμία δουλειά εκτός συνόρων, εμπλοκή σε πολέμους ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κράτη. Όμως, αντίστοιχα, επίσης και τα σώματα ασφαλείας δεν έχουν καμία δουλειά να στρέφονται απέναντι στο λαό που αγωνίζεται για το δίκιο του, αλλά μόνο στο πλάι. Οι υπεριαλιστικοί σχεδιασμοί που έχουν υπογράψει ελληνικές κυβερνήσεις και κόμματα και η συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων σε αυτούς, καμιά σχέση δεν έχει με την προστασία και υπεράσπιση των συνόρων της χώρας, των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, που πρέπει να είναι και η μοναδική αποστολή τους. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, έχουν επιστρατεύσει γελιότητες περί ασφάλειας και σταθερότητας από τη συμμετοχή σε αυτά τα ευρωνοσιακά, τα ανατολικά σχέδια. Αντίθετα, το ΚΚΕ προειδοποιούσε πολύ καιρό πριν ότι αυτές οι υπεριαλιστικές αντιπαραθέσεις δεν έχουν τέλος, ότι τα ανατολικά σχέδια ρίχνουν λάδι στη φωτιά και η εμπλοκή της χώρας βάζει το λαό μας στο στόχαστρο μεγάλων κινδύνων. Και δεν τα λέει μόνο, αλλά μπαίνει μπροστά για να οργανωθεί η πάλι ενάντια στα σχέδια αυτά, για να ξεκουμπιστούν οι ανατολικές βάσεις, να σταματήσει η συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων στα επικίνδυνα σχέδια, να μην διαλέξει ο λαός μας στρατόπεδο ληστών για την αποδέσμευση τελικά από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΛΥΠΗ επαυξάνουν την εμπλοκή
μουρμουρίζοντας κάτι περί ανταλλαγμάτων και παίζοντας το δικό τους ρόλο στα άθλια ψευτοδηλήματα για να αποδεχτεί ο λαός ως μονόδρομο τελικά την πολιτική της πολεμικής εμπλοκής. Να λοιπόν το πραγματικό δίλημα και μπροστά στην κάλπη των εκλογών ένα ακόμα πραγματικό δίλημα. Ή είσαι με την πολιτική της εμπλοκής που κάνει το λαό στόχο και θύμα ανταγωνισμών ή επιλέγεις να γίνει ισχυρό το ΚΚΕ για να δυναμώσει πάλι ενάντια σε όλα τα επικίνδυνα σχέδια. Κυρίες και φίλοι, αντικειμενικά η απόσυρση πολεμικού εξοπλισμού από τα νησιά του Αιγαίου με την ευκαιρία του πολέμου στην Ουκρανία φέρνει στο μυαλό, εκτός των άλλων, την αποστρατιωτικοποίηση που ζητά επίμονα η Τουρκία. Πέρα από αυτό όμως πρέπει να σημειώσουμε και κάτι άλλο ακόμα. Από πέρσι και ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου στην Ουκρανία προβάλλεται συχνά από το ΝΑΤΟ η έννοια του νατοϊκού εδάφους. Σαν σε συνέχεια αυτού, πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, χρησιμοποίησε τον όρο «νατοϊκά νησιά», περιοδεύοντας μάλιστα στη Θράκη. Προφανώς δεν του ξέφυγε. Υπάρχει όμως και προϊστορία που δείχνει το πώς δένει το γλυκό. Η μέχρι σήμερα νατοϊκή πολιτική και πρακτική στο Αιγαίο, σε συνδυασμό με τα βαφτίσια αυτά των νησιών, παίρνει ακόμα πλησιέστερα την ονομαζόμενη συνδιαχείριση και συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Καταστάσεις δηλαδή που σημαίνουν συμβιβασμούς, υπονόμευση κυριαρχικών δικαιωμάτων σε ένα παζάρι χωρίς αρχές. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι οι όποιοι συμβιβασμοί θα προκύψουν δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε διαρκή ειρήνη και ασφάλεια, όπως υπονοείται. Αντίθετα, θα δημιουργήσουν το έδαφος για νέες, μεγαλύτερες συγκρούσεις. Με όλα τα παραπάνω, είναι σταθερά αντίθετο το ΚΚΕ, χωρίς αστερίσκους και ναι μεν αλλά με πεντακάθαρες θέσεις, πρόγραμμα και αγώνες. Κάθε πατριώτης, κάθε άνθρωπος καλής θέλησης, δεν πρέπει να δείξει καμιά εμπιστοσύνη στα κόμματα που έχουν στρατηγικές δεσμεύσεις με ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και εμπλέκουν τη χώρα στα πολεμικά σχέδια. Μόνο σε συμβόλευση με το ΚΚΕ μπορεί να ανοίξει ο δρόμος προς την πραγματική, σταθερή, διαρκή ειρήνη. Τα σύνορα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας τα υπερασπίζεται ο ίδιος ο λαός. Φίλες και φίλοι, το σημερινό κράτος ούτε θέλει, ούτε παίρνει μέτρα για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, για παράδειγμα, τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές, το χιονιά, την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, την απαράδεκτη εκρηκτική κατάσταση στην υγεία και στην εκπαίδευση, επηρεάζοντας άμεσα και το προσωπικό και τις οικογένειες των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, της πυροσβεστικής που δίνουν τη μάχη με φυσικές καταστροφές και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά την πληρώνουν και οι οικογένειες όλων αυτών. Παίρνει όμως μέτρα αυτό το κράτος και είναι ικανό να οργανώνει την παρακολούθηση του λαού μας, την καταστολή διαδηλώσεων, τους μισθούς πείνας, την επίθεση σε δικαιώματα των εργαζομένων. Και για να μην έχει κανείς αμφιβολία για το πού το πάει η κυβέρνηση και οι μηχανισμοί, πρόσφατα κατέθεσε τροπολογία η Νέα Δημοκρατία με την οποία υποτίθεται ότι μπλοκάρει τη συμμετοχή Κασιδιάρη στις εκλογές. Όμως η τροπολογία της κυβέρνησης επιβεβαιώνει αυτό που ήδη έχει καταγγείλει το ΚΚΕ, ότι δηλαδή αρχίζουν και εισάγονται επικίνδυνες γενικεύσεις και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή κομμάτων στις εκλογές, μεταξύ άλλων με τη γενικόλογη αναφορά σε καταδίκες και αδικήματα,
κάτω από τις οποίες μπορεί εύκολα να στεγαστεί και η απαράδεκτη, ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων, η οποία στο όνομα δίθεν του ολοκληρωτισμού εξισώνει τον φασισμό με την ριζοσπαστική, την προοδευτική, την κομμουνιστική ιδεολογία και δράση. Άλλωστε, η ποινικοποίηση του λεγόμενου ριζοσπαστισμού αποτελεί και επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίδιους επικίνδυνους δρόμους ανοίγει και η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, που επικαλείται τον απαράδεκτο τρομονόμο και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, με βάση το οποίο σε μια σειρά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη απαγορεύονται, για παράδειγμα, κομμουνιστικά κόμματα, νεολαίες, τα σύμβολά τους. Πάντως, λίγες μέρες πριν, πρόλαβαν με σχετική απόφαση της Ελλάδας και τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Αθηναίων να δώσουν άδεια στη Χρυσή Αυγή για τη συγκέντρωση στη Ριγίνης για τα ίδια. Αλλά μην νομίζετε ότι ο δίθεν προοδευτικός ΣΥΡΙΖΑ συμπεριφέρεται καλύτερα σε σχέση με την ακροδεξιά. Πριν από λίγες μέρες μόλις, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας, συναντήθηκε στην Καστοριά με τον πρόεδρο της τοπικής ένωσης απόστρατων αξιωματικών στρατού ΕΑΣ, αυτούς τους γνωστούς αντικομμουνιστές που οργανώνουν τις γνωστές γιορτές μίσους στο Βίτσι και στο Γράμμο, μαζί με διάφορα μεταφερόμενα φασιστοειδή ναζί από όλη τη χώρα. Και έτσι πάει λέγοντας σκηνή κορδόνι η περίφημη πρόοδος αλλά ΣΥΡΙΖΑ. Καμιά εμπιστοσύνη λοιπόν στα παχιά τους λόγια, στα λόγια ιδιαίτερα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για δίθεν προοδευτική κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Απορρίπτουμε ταυτόχρονα και τους τυχοδιοκτισμούς του ΣΥΡΙΖΑ και τους απαράδεκτους εκβιασμούς της Νέας Δημοκρατίας για δίθεν σταθερότητα μέσα από μια δίθεν σταθερή κυβέρνηση, γιατί αυτή τη σταθερότητα τη θέλουν για να περνάνε σταθερά και συνεχώς όλα τα αντιλαϊκά μέτρα που έχουν ως πολιτική τους επιλογή. Τους έχουμε μάθει πλέον και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό λέμε ότι μόνο ο λαός θα σώσει το λαό με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό. Σας καλούμε όλους και όλες να συνδράμετε σε αυτή την προσπάθεια. Φίλες και φίλοι, φυσικά και θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για όλα αυτά, πλην όμως εδώ είμαστε για να γλεντήσουμε κυρίως παρέα σήμερα και να περάσουμε καλά. Εύχομαι σε όλους σας ξανά καλή χρονιά, με υγεία και δύναμη. Καλή διασκέδαση.